Καλή επιτυχία. Ξεκινά σήμερα το πρώτο σου γυρίσμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να έχουμε μια καλή συνεργασία και ένα καλό αποτέλεσμα. Ο ρόλος σου, θέλω να μου πεις, ποιος θα είναι. Ο ρόλος μου θα είναι ο Αντρέι Τζόρτζεβιτς. Υπάρχει άγχος επειδή σήμερα είναι το πρώτο γύρισμα και επειδή έχεις κάνει μια παύση. Σίγουρα δημιουργικό άγχος, γιατί είναι ένα καινούριο σετ. Κάτι το οποίο είναι καινούριο αυτό που μου ζητείτε σαν ρόλος. Μια πρόκληση για μένα. Μια μεγάλη τιμή να συνεργαστώ με όλο αυτό το cast των ηθοποιών και με το σταθμό. Αν ήσουν πλούσιος, τι θα έκανες? Όχι πολλά πράγματα διαφορετικά σε σχέση με αυτό που κάνω, ίσως λίγο πιο σε μεγαλύτερη ένταση. Τι είναι τα μηνύματα γενικά που δέχεσαι από τον κόσμο που μόλις ανακοινώθηκε η επιστροφή σου? Σίγουρα είναι περίεργη, όπως και εγώ είμαι περίεργος να δω πώς θα βγει όλο αυτό. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Θα ήθελες να ακολουθήσεις αυτό το μονοπάτι της υποκριτικής? Βήμα-βήμα. Είναι κάτι το οποίο είναι σίγουρα αρκετά πρόσφατο. Έχω αναθεωρήσει πράγματα για το επάγγελμα. Και σέβομαι και περισσότερο τους ηθοποιούς. Είχατε ένα τύχημα άσχετο στην υγεία μας? Δεν ήταν τίποτα. Όλα καλά. Είναι μια σπουδαία βραδιά, μια εορταστική βραδιά και πιστεύω ότι ο κόσμος θα διασκεδάσει πάρα πολύ. Θα κάνετε και κάτι άλλο παραπάνω για το Make a Wish? Ό,τι μου ζητηθεί. Το Make a Wish κατευθύνεται και από τα παιδιά. Είναι αυτιές παιδιών. Ό,τι μου ζητηθεί, γνωρίζει ο οργανισμός ότι είμαι στο πλευρό του. Ποια είναι η πιο συγκινητική ιστορία που έχεις βιώσει? Δεν είναι μία. Πολλές, Ναι, δεν είναι μία. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί με τη σειρά του να κάνει πράγματα για τα παιδιά. Τι άλλο ετοιμάζεις? Σύντομα θα ανακοινωθεί ένα σωματείο φιλανθρωπικής δράσης το οποίο ιδρύσαμε. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο καταστατικό. Όταν θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και το Προεδρείο και τη δράση του ολοκληρωμένη, θα ενημερωθεί ο κόσμος. Είναι ίσως για μένα το πιο σημαντικό πράγμα που μέσα από όλο αυτό που έχει συμβεί μπορώ να κάνω.